Γεια χαρά φίλοι και φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε σε ένα βίντεο να θολώσουμε την εικόνα είτε ενός προσώπου είτε κάποιων δεδομένων που δεν θέλουμε να εμφανίζονται στο βίντεο μας. Στη στιγμή που θα έχουμε ανεβάσει λοιπόν το βίντεο θα πρέπει να έρθουμε στην επιλογή επεξεργασία του εκάστοτε βίντεο που θέλουμε να θολώσουμε την εικόνα. Ερχόμαστε στην επιλογή βελτιώσεις και στα δεξιά έχουμε την BAM ενότητα που μας εμφανίζει θόλωση προσώπων. Υπάρχει και προσαρμοσμένη θόλωση στο βίντεο για θόλωση και ανείχνευση κίνησης. Σας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πιθανότητα ορισμένα αντικείμενα καρέ να μην εμφανίζονται θολά. Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές και τροποποιείτε τις περιοχές θόλωσης. Αν έρθετε στην θόλωση προσώπων, επεξεργασία, βλέπετε ξεκινάει η επεξεργασία του βίντεο. Εν τω μεταξύ μπορούμε να εξερευνήσουμε το YouTube, γιατί θα σας λέει θα γίνεται στο παρασκήνιο η δουλειά αυτή. Ξεκινάει από το 1% και την κάνει αυτόματα. Αν έρθουμε στην προσαρμοσμένη θόλωση, επιλέγουμε εμείς τα αντικείμενα που θέλουμε στο βίντεο για να θολώσουμε. Πατάμε ένα pause και βλέπετε εδώ με πατημένο το ποντίκι, το αριστερό κλικ, επιλέγουμε το σημείο το οποίο θέλουμε να θολώσει. Βλέπετε. Το οποίο φυσικά μπορούμε να το μετακινήσουμε, να το μεγαλώσουμε, να το κάνουμε ουσιαστικά ό,τι θέλουμε. Έχουμε και τη δυνατότητα να διαρκήσει όλο το βίντεο, όπως βλέπετε. Να διαρκεί μόνο ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και να κρύβουμε εμείς αυτό που θέλουμε αποκλειστικά. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Έτσι λοιπόν μπορούμε με το προσαρμοσμένο βίντεο μόλις τελειώσουμε να πατήσουμε την επιλογή τέλος και ολοκληρώνεται η διαδικασία αφού γίνεται η επεξεργασία και όλου του βίντεο και έτσι μπορούμε να έχουμε το θολωμένο μας πρόσωπο ή τις θολωμένες μας εικόνες ή ό,τι άλλο θέλουμε να κρύψουμε για να μην μπορούμε να το βλέπουμε. Να μην μπορεί να το βλέπει ο οποιοσδήποτε χρήση, παράδειγμα έναν αριθμό τηλεφώνου, κάποια στοιχεία κάρτας κτλ. Κτλ. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς.